Συνάδελφοι, καλώς ήλθατε στην 21η διημερίδα της καρδιαγγελικής απεικόνησης. Δύο λόγια μόνο θα πω. Πρώτον, ο αριθμός 21 και μόνο αποτυπώνει το μέγεθος και τη δυναμική αυτού του συνεδρίου. Ένα συνέδριο που γίνεται για 21 συνεχή χρόνια, από μόνο ότι είναι πλέον θεσμός στα εκπαιδευτικά δρόμενα. Το δεύτερο σημείο θέλω να πω ότι η καρδιαγγειακή απεικόνηση δεν νοείται καρδιαγγειακή διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού ασθενούς χωρίς απεικόνηση. Είναι εκ των ουκάνευ. Αυτή τη σημασία την κατανοούμε όλοι και γι' αυτό το λόγο και αυτό το συνέδριο και κυρίως αυτό το συνέδριο έρχεται να συμπληρώσει όλα τα κενά που όλοι έχουμε και που καθημερινά λόγω της προόδου των εξελίξεων που γίνονται σε αυτόν τον τομέα έχουμε και οφείλουμε να τα συμπληρώσουμε. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι όπως δεν νοείται διερεύνηση ή αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού ασθενούς χωρίς την απεικόνηση, έτσι, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, δεν νοείται καρδιαγγειακή απεικόνηση χωρίς τη συμμετοχή, την ενεργό συμμετοχή της καθηγήτριας της κυρίας Αγγέλη. Η Ντίνα, οφείλουμε πολλά η κλινική στην κυρία Αγγέλη, αυτό το, πέρα του συνεδρίου, στην καθημερινή αντιμετώπιση των ασθενών, στο απλό περιστατικό του ασθενούς που νοσηλεύεται στο θάλαμο έρχεται σε εξωτερική βάση, ο ασθενής που θα υποβληθεί στο διεισοφάγιο υπερηχογράφημα, ο ασθενής που θα κάνει τις νεότερες τεχνικές, τη δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, αλλά, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το σύνολο των επεμβάσεων που κάνουμε στις δομικές παθήσεις της καρδιάς στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, χωρίς την ενεργό παρουσία και συμμετοχή, φυσική και ουσιαστική της κυρίας Αγγέλη, θα ήταν αδιανόητο να το κάνουμε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες στην κυρία Αγγέλη, συγχαρητήρια για όλα αυτά που έχει κάνει και πραγματικά ευχόμαστε και αυτό το συνέδριο, το σημερινό, το 21ο, να στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. Τα κριτήρια με τα οποία ένα συνέδριο σήμερα χαρακτηρίζεται ως επιτυχίας έχουν διαφοροποιηθεί. Κάποτε το μοναδικό κριτήριο ήταν πόσο γεμάτη είναι η αίθουσα στο σημείο που προγραμματοποιείται το συνέδριο. Σήμερα έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό και διαδικτυακής συμμετοχής, αλλά παρά τα αυτά, τα κριτήρια είναι πέραν της συμμετοχής το επιστημονικό πρόγραμμα, η ενεργός συζήτηση, η διαδραστικότητα και αυτό νομίζω και σε αυτό το συνέδριο θα επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό. Θερμές ευχαριστίες, ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετέχετε και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την πρώτη session, την διάλεξη.